πιάτο το συγκεκριμένο το έχει σε ποιο από τα μαγαζιά? Τάμποπο. Στο Τάμποπο. Ωραία. Το δικό σου? Εγώ, παιδιά, δεν το έχω έτσι συγκεκριμένα. Ενώ δεν υπάρχει ως Παρασκευή. Το φτιάχνεις για το χειμώνα? Σκέφτεσαι να το. Το έκανα βάζεις για εδώ. Ενώ τα επιμέρους τα έχω ξαναφτιάξει. Δεν είναι, άρα δεν είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζεις μπροστά μας. Είναι πρώτη παγκόσμια. Πρώτη παγκόσμια. Δεν έχετε παρατηρήσει όμως, γιατί εγώ σε αυτό το πιάτο, επειδή εσείς είστε εγωίσταροι του κερατά. Έχεις βάλει ψυχή. Δεν έχω βάλει ψυχή. Τι? Έχω βάλει και τους τρεις μας. Δηλαδή, έχω χρησιμοποιήσει νόρι για να τιμήσω τον Σωτήρη Κοντζά. Έχω βάλει προσουτάκι για να τιμήσω τον Πάνο Ιωαννίδη. Και τα υπόλοιπα είναι έτσι μια μίξη πραγμάτων. Εγώ λοιπόν. Έχει βάλει και το ψάρι, πολλές φορές τρώμε έξω από το γαλλικό. Έχει πει 50 φορές τη λέξη εγώ. Έχει πει τη λέξη εγώ λοιπόν. Τι θέλει από αυτό το πιάτο μου? Εγώ λοιπόν. Στο πιάτο μου λοιπόν. Στο πιάτο λοιπόν που βρίσκεται ευθεία μου, εγώ μελέτησα, μόχθησα και κατέβασα μια ιδέα η οποία είναι συμπεριληπτική. Είναι μια δηλαδή, είχαμε μια μαγειρική γέννα δηλαδή. Ήθελα, μάλιστα. Πού το γέννησες αυτό το πιάτο? Μάλιστα. Το πρωί. Αλλά το σημαντικό είναι πρωί. Το σημαντικό είναι ότι έριξα το βάρος, με ενδιέφερε πραγματικά δηλαδή μέσα μου, να είμαστε και οι τρεις, δηλαδή. Μέσα πώς είμαστε εδώ μια. Έτσι. Τόσα χρόνια. Οικογένεια είμαστε. Αυτό λοιπόν ήθελα να είναι το βασικό στοιχείο του πιάτου μου. Ωραία. Όλα τα υπόλοιπα έπονται για εμένα. Άρα. Εγώ θέλω αυτή η σφιχτή αγκαλιά εδώ 8 χρόνια να διατηρηθεί και μαγειρικά.